Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Πάμε κατευθείαν στα θέματα, Στέφανε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από την ιστορία με τον Εύρο, με αυτή την υπόθεση με τους Τούρκους οι οποίοι βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος, αρνούνται να φύγουν. Υπάρχει μια ολόκληρη εξέλιξη με δηλώσεις του κύριου Δένδια, ο οποίος είπε δεν θέλω να δημιουργήσω εντάσεις μεταξύ δύο χωρών για λίγες δεκάδες μέτρα. Το σχόλιο σας, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, δυστυχώς ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών δεν είπε μόνο δεν θέλω για μερικές δεκάδες μέτρα, είπε με μια φίλη και σύμμαχο χώρα. Σωστό. Δηλαδή τη στιγμή που η Ελλάδα ουσιαστικά βρίσκεται υπό μια μεγάλης κλίμακας επίθεση από πλευράς της Τουρκίας, δέχεται έναν υβριδικό μεν αλλά ολοκληρωτικό πόλεμο ο οποίος αποσκοπεί στην κατάλυση της ελληνικής κυριαρχίας στις συνοριακές περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο αλλά και στα νησιά. Δυστυχώς η ελληνική εξωτερική πολιτική δείχνει να βρίσκεται σε ένα παράλληλο σύμπαν και αντιμετωπίζει την Τουρκία ως σαν να ήμασταν εμείς η Πορτογαλία και να συζητάγαμε με την Ισπανία. Από εκεί ξεπηδάνε τα όλα προβλήματα, ότι δεν υπάρχει μια άρνηση της πραγματικότητας. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, αν οι φίλοι και οι σύμμαχοι κάνουν αυτά, τότε οι εχθροί τι κάνουν? Ακριβώς. Σουβλίζουν? Τι κάνουν δηλαδή? Αλλά είμαστε... Να το προχωρήσουμε λίγο, επειδή θα μπορούσαμε να πούμε άπειρα παραδείγματα. Το ερώτημα το δικό μου είναι, κατά την εκτίμησή σας που μελετάτε όλα αυτά τα στοιχεία, αυτά τα φοβικά σύνδρομα της Ελλάδος πρέπει να τα αποδώσουμε κάπου. Πού? Ναι, είναι μια σειρά από παθογένειες. Δυστυχώς υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας στην Ελλάδα που ουσιαστικά δεν, να το πούμε όσο πιο ευγενικά γίνεται, έχει μια δυσανεξία, παθαίνει αλλεργία, να το πούμε έτσι, με έννοιες όπως είναι η εθνική κυριαρχία και η εθνική ανεξαρτησία. Τόσο απλά, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα. Πολύ βαρύ είναι αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά. Είναι πολύ βαρύ τώρα αυτό. Να παθαίνει αλλεργία με έννοιες όπως είναι η εθνική κυριαρχία. Είναι σκληρό να ακούγεται. Για να μας το εξηγήσει λίγο. Κοιτάξτε, είναι όμως δυστυχώς μια αντικειμενική πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να. Αναφέρομαι σε κομμάτια του ελληνικού συστήματος εξουσίας. Δυστυχώς όμως η ατζέντα αυτή έχει επιβληθεί. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να δεχόμαστε μια τέτοια μεγάλης κλίμακας επίθεση, η οποία δεν είναι μόνο από την Τουρκία, είναι ένας μηχανισμός αποδόμησης της ελληνικής κυριαρχίας, είναι ένας υβριδικός πόλεμος μεν, όπως είναι και ο όρος της μόδας, αλλά είναι ολοκληρωτικού χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό που γίνεται στα σύνορά μας με τις μαζικές μετακινήσεις μεταναστών αποδομούν στην κατάρτιση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Το είδαμε να συμβαίνει με το περιβόητο βίντεο που έβγαλε ένας οργανισμός, η Bellingcat, Βρετανών αποστράτων, εξειδικευμένος στο να αναλαμβάνει μαύρες επιχειρήσεις, που εμείς υποτίθεται ότι σκοτώσαμε έναν Πακιστανό μετανάστη. Αμέσως μετά το βίντεο αυτό το πήρε ένα κυρίαρχο μέσο ευρωπαϊκό, το Spiegel. Αμέσως μετά ο μηχανισμός αυτός συνεχίστηκε με 100 ευρωβουλευτές οι οποίοι ζήτησαν την παραδειγματική τιμωρία της Ελλάδος και έχουμε και το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ελεγχόμενο πλέον σε μεγάλο βαθμό, ξεκάθαρα και επίσημα σχεδόν από ανθρώπους του Σόρος, να έχουν την Ελλάδα στο στόχαστρο. Όλοι αυτοί, και φυσικά αιχμή του δόρατος αυτού του μηχανισμού είναι η Τουρκία, ουσιαστικά θέλουν ξεκάθαρα να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μια χώρα μη κυρίαρχη, να διαλύσουν την ίδια την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Όταν ουσιαστικά σου απαγορεύουν να υπερασπίζεις την υπόστασή σου, τα σύνορά σου, ουσιαστικά πάβεις να υφίστασαι ως κράτος. Να εντάξουμε, κύριε καθηγητά, και αυτό που προέκυψε τώρα από τη Λέσβο, προφανώς έχετε ενημερωθεί, μία μη κυβερνητική οργάνωση, η Μόρια Κορώνα τρέχα γύρευε, ναι, ναι, ναι. Είπε Greek side of Ireland.
Greek side of Ireland. Δηλαδή ξεκάθαρα λέει, εσείς στο υπόλοιπο αυτό το κομμάτι είμαστε εμείς, είναι δικό μας, δεν έχετε δικαίωμα παρέμβασης. Εγώ έτσι το ερμηνεύω, εσείς? Όχι, όχι, είναι έτσι ακριβώς. Και να, μια που το αναφέρατε, να θυμίσουμε και ακόμη με λίγο καιρό πριν την περιβόητη έκθεση του Πανεπιστημίου του Τούρκου στη Φιλανδία, που ουσιαστικά ήταν υποκρατικό έλεγχο, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι πλέον η ανθρωπογεωγραφία των ελληνικών νησιών έχει αλλάξει, ότι οι νέοι κάτοικοι τους είναι κατά κάποιο τρόπο οι νόμιμοι κάτοικοι, η Ελλάδα είναι απλώς το έθνος, η χώρα που κατ' όνομα έχει την κυριαρχία, the sovereign state, και καλούσε τη διεθνή κοινότητα να ελέγξει την Ελλάδα ώστε να μην κάνει εθνοκάθαρση. Δηλαδή εννοώντας ότι το ελληνικό κράτος, προσπαθώντας να ελέγξει τα σύνορά του και να βάλει μια στοιχειώδη τάξη στην περιοχή, κάνει εθνοκάθαρση. Και όλα αυτά, και ευτυχώς αντέδρασε ο εξαιρετικός Έλληνας πρέσβης στο Ελσίνκι και κάπως μαζεύτηκαν τα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός που αποδομεί την ελληνική εθνική κυριαρχία. Μέρος αυτού του μηχανισμού είναι η Τουρκία, η αιχμή του δόνατος. Λοιπόν, και όλος αυτός ο μηχανισμός υπάρχει σε όλες τις πλευρές του ορίζοντα, και φυσικά έχει και ένα εγχώριο κομμάτι το οποίο είτε δια πράξεων είτε δια παραλήψεων λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε καθηγητά, οι οποίες πράξεις προφανώς έχουν και κάποιο οικονομικό αποτέλεσμα για τα άτομα αυτά, γιατί μας έλεγε λίγη ώρα νωρίτερα ένας συνάδελφος δημοσιογράφος από τη Λέσβο ότι αυτές οι ΜΚΟ αλλά και οι σκούροι νοικιάζουν, λέει, μηχανήματα και ισοπεδώνουν εκτάσεις για να επεκτείνουν τη μόρια. Και τα νοικιάζουν από Έλληνες φυσικά. Κύριε καθηγητά, ναι. Ποια θα ήταν η αντίδρασή μας, ποια θα έπρεπε να είναι η αντίδρασή μας και στα δύο περιστατικά. Και στο περιστατικό με την ΜΚΟ στην Λέσβο, αλλά και με το περιστατικό με τους Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος, στον Εύρο, στρατοπέδευσαν και δεν λένε να φύγουν. Ποια θα έπρεπε να είναι η αντίδραση της χώρας μας σε αυτά τα δύο περιστατικά? Κοιτάξτε, σε επίπεδο τακτικής, μπορούμε να συζητήσουμε για το τι θα έπρεπε να γίνει στον Εύρο, αν δηλαδή θα... γιατί έχουν γίνει και στο παρελθόν παρόμοια συμβάντα. Το σημαντικό όμως είναι να πούμε ότι η Ελλάδα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να αποφασίσει να υπερασπίσει τον εαυτό της. Το έκανε βέβαια στον Εύρο πριν λίγο καιρό, ήταν μια πολύ σοβαρή πολύ ενέργεια από πλευρά της Ελλάδος, αλλά γενικότερα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας και πρέπει να ανακαταλάβουμε ουσιαστικά τα εδάφη που τείνουν να χαθούν από τον εθνικό έλεγχο, κυρίως στα νησιά. Αυτός ο στρατός κατοχής των ΜΚΟ πρέπει να εκδιωχθεί από τη χώρα, πάση θυσία. Είναι ξεκάθαρα ένας άτυπος, ένας ασύμμετρος στρατός κατοχής, αλλά πάντως στρατός κατοχής. Δεν έχει καμία σχέση με ανθρωπισμό και με αλληλεγγύη και μόνο τα συναφή. Και αυτό το πράγμα οφείλουμε να το κατανοήσουμε. Να θυμηθούμε και πριν λίγο καιρό, όταν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος μπήκε μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και εμείς βγάλαμε ανακοίνωση ότι είχε κακοκαιρία και μπερδεύτηκαν. Μπερδεύτηκαν, φύσαγε πολύ εκεί στο... Και έλεγε ο Παναγιωτόπουλος ψυχραιμία, κύριε Πρωθυπουργέ, και ο Πρωθυπουργός ψυχραιμία, κύριε Υπουργέ. Και αυτό προφανώς εκεί δεν ανήκει. Και πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλα αποτελούν κομμάτι του ίδιου μηχανισμού. Δηλαδή τα μαχητικά αεροσκάφη, τα τουρκικά, που συστηματικά πλέον, σχεδόν κάθε μέρα κάνουν υπερπτήσεις, δηλαδή αποδομούν δια της στρατιωτικής ισχύως την ελληνική κυριαρχία πάνω από τα νησιά. Τα μαχητικά λοιπόν αυτά που κάνουν υπερπτήσεις μαζί με τη ΜΚΟ, η οποία ουσιαστικά διώχνει την ελληνική πολιτεία από κομμάτια της ελληνικής επικράτειας, αποτελούν κομμάτι του ίδιου μηχανισμού, ενός μηχανισμού υβριδικής αλλά στρατηγικής επίθεσης κατά της χώρας. Αυτό τα λέει όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.